Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και όσους μας ακούνε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Πολύ καλά. Καλά, γιατί να μην είναι καλά το κουκουέ, έτσι, λογικό είναι. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό για σας. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε σε αυτό το κατά κοινή ομολογία μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς δεν έγινε τις 2-3 τελευταίες ημέρες. Αυτό θα κυοφορεί το αρκετό διάστημα πριν. Εντάξει, το κάθε κόμμα κάνει την εκτίμηση. Εγώ ήθελα τη δική σας εκτίμηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή τι αναδειχτήκανε? Και θα έλεγα ότι από τις πάρα πολλές περιοδίες στους χώρους δουλειάς, αυτό που φαινότανε ήταν ότι ο κόσμος καταλάβαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είχαν συμβάλει στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όταν ψηφίζανε μαζί αντιλαϊκά ψηφοδέλτια. Από εκεί και πέρα φαίνεται να κυριάρχησε το λιγότερο κακό που θεώρησαν ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως η ουσία ποια είναι ότι... Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση και ρωτάω. Δηλαδή το λιγότερο κακό με την έννοια ότι είχαμε 57.000 νεκρούς με τον κορονοϊό. Είχαμε τις υποκλοπές, είχαμε τα τέμπη, είχαμε την ακρίβεια. Είχαμε μια διακυβέρνηση, όπως λέει αντιπολίτευση, έτσι, η οποία δεν τιμά τη δημοκρατία. Είχαμε την παραμέληση των θεσμών πολλές φορές. Και αυτό θεωρείται το λιγότερο κακό? Τότε δηλαδή οι άλλοι δύο πρέπει να πάνε να εξαφανιστούν. Για να δούμε λοιπόν σε αυτά, εσείς, σε αυτά που λέτε, και βεβαίως έχετε δίκιο, έτσι, γιατί τα βιώνει ο λαός. Ναι, αλλά ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, για να δούμε. 41% δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Στο θέμα του κορονοϊού, ποια ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Θα λογαριαστούμε μετά. Και πρόταση για έναν Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Το ΚΚΕ τι έκανε? Βγήκε στους δρόμους, έλεγε έχουμε φωνή κάτω από τη μάσκα, διεκδικούσε χιλιάδες διορισμούς, υποδομές στα νοσοκομεία και πίεζε με κάθε τρόπο. Υποκλοπές. Υποκλοπές, το ΚΚΕ ήταν θύμα και από τις δύο κυβερνήσεις, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου επιτρέπετε μια ανωτελεία, διάβασα σήμερα σε μια δημοσκόπηση που ρωτήθηκαν οι πολίτες με βάση ποια θέματα αξιολόγησαν το κόμμα που ψήφισαν. Οι υποκλοπές και τα τέμπη είναι στο τέλος. Δεν είναι καθόλου, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ναι, αλλά επειδή μου τα αναφέρατε και το λέω, να σας πω για το πόλεμο, για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ποιος την ψήφισε? Την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος υποδέχτηκε το Ζελένσκι στη Βουλή με τους Ναζί του Αζόφ? Το ΚΚΕ όχι μόνο κατήγγειλε, αλλά δεν συμμετείχε. Ποιοι πάλεψαν για να μην μετατραπούν οι χώροι δουλειά σε ειδικές οικονομικές ζώνες με αυτούς? Και ποιοι το ψήφισαν τέτοιους νόμους? Και όταν λέμε ειδικές οικονομικές ζώνες, είναι να μην παίρνουν οι εργαζόμενοι ούτε καν το δώρο του Πάσχα, να μην έχουν συλλογικές συμβάσεις, να τους χρησιμοποιούν όποτε τους χρειάζονται και να τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Ναι, αλλά αν μου επιτρέπετε... Ποιος αντιπάλεψε? Ένα λεπτό, κανείς πρέπει να τα... Μου ζητήσατε πώς τα εκτιμάμε, έτσι. Και εγώ σας ρωτάω, ποιος αντιπάλεψε το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς? Το λέω γιατί η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί έχει εγκληματική ιδεολογία και έκανε φόνους και δολοφονικές επιθέσεις και σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, αλλά κυρίως δολοφόνησε τον αντιφασίστα Μουσικό. Άρα δεν υπάρχουν παραπλανημένοι ψηφοφόροι για να δικαιολογούν το ψάρεμα ψήφων στα βρώμικα νερά.
Και γι' αυτό, αν θέλετε, τα κόμματα αυτά και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε σαν φορέα συντηρητικοποίησης, τροφοδοτώντας τη Νέα Δημοκρατία, όπως αποδεικνύεται και από τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, όταν ταυτίζεται κανείς σε στρατηγικά ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία, τότε αθωώνεις και ενισχύεις αυτή την πολιτική. Γι' αυτό, αν θέλετε, βγαίνουμε εμείς σήμερα και λέμε, γι' αυτό το λόγο πρέπει να βγει ακόμα πιο δυνατό και με περισσότερους ψήφους στο ΚΚΕ, κόντρα σε νέα διλήμματα και εκβιασμούς. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, τη δώσαμε, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, σήμερα περιέχεται, αν θέλετε, και στο ριζοσπάστη. Να, αν μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα, δύο βασικά θα σας τα διαβάσω. Το πρώτο μήνυμα είναι από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Ευθυμία, η οποία λέει, δηλαδή, το ΚΚΕ δηλαδή θεωρεί ότι στο τέλος της τετραετίας δεν κρίθηκε η κυβέρνηση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ωραίο ξέπλυμα. Κανείς πρέπει να βγάζει συμπεράσματα ποιος τροφοδότησε για να ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ουσία. Και αν δεν το βγάλει κανείς αυτό το συμπέρασμα, θα ξανακάνει λάθος. Και εμείς θα παλέψουμε για να υπάρχει πραγματική, μαχητική, στρατηγική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε όφελος πάντα του λαού. Έχω ένα άλλο μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει το εξής: εγώ εκτιμώ το ΚΚΕ, αλλά διαφωνώ πολιτικά μαζί του. Μου κάνει πάντως εντύπωση που η κυρία με την οποία συνομιλείτε κυρίως στοχεύει το ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν τελικά το ΚΚΕ θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μπας και κερδίσει ψηφάκια. Εμείς έχουμε αποδείξει στην πορεία μας ότι δεν υπολογίζουμε τα ψηφάκια. Όταν το 2012 είπαμε όχι στις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε να ήμασταν εμείς κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ και να είχαμε περάσει ένα τρίτο μνημόνιο. Φανταστείτε να υποδεχόμαστε τους Ναζί του Αζόφ μέσα στη Βουλή. Για σκεφτείτε το λοιπόν, ποιος τροφοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει τέτοια ποσοστά. Άρα όταν έχουν ψηφίσει παρέα το 50% των νομοσχεδίων και έχουν κοινή θέση στη στρατηγική τους, δεν ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν την αθωώνουν στην πολιτική τους αυτή την αντιλαϊκή. Γι' αυτό μαχητική αντιπολίτευση υπέρ του λαού μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει. Γι' αυτό, αν θέλετε, ζητάμε και αυτούς που προβληματιστήκανε και δεν ολοκληρώσανε ψήφο προς το ΚΚΕ να το κάνουν στις 25 του Ιούνιου. Γιατί θα είναι μια αντιπολίτευση χωρίς δεσμεύσεις, θα είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και όχι μια αντιπολίτευση συνενετική για να πάρει το χρήσμα από το κεφάλαιο. Κυρία Μανολάκου, και σε τελευταία ανάλυση εμείς θα βάζουμε και ορισμένα ερωτήματα. Ποιος θα είναι αύριο στους χώρους δουλειάς όταν η εργοδοσία ζητάει περισσότερες θυσίες? Ποιος θα είναι αύριο στα λαϊκά σπίτια που θα ορμάνε τα κοράκια για να ανταρπάξουν? Ποιος θα είναι απέναντι στις νέες θυσίες που θα ζητάνε για να σωθούν οι όμιλοι και οι τράπεζες σε περίπτωση νέας κρίσης, αυτή που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Ποιος θα είναι απέναντι στη λιτότητα, στις νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων? Και αυτά δεν τα συζητήσανε ούτε προεκλογικά, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν τους συνέφερε. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Άκουγα σήμερα που συζητούσαν σε ένα πάνελ και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν κόμμα καταφέραμε και αλώσαμε, με την καλή έννοια του έλεγε, αυτό που λένε οι αντιπολίτευση λαϊκές συνοικίες. Δείτε, ας πούμε, τη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, την Κρήτη, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, οι οποίοι επέλεξαν Νέα Δημοκρατία διότι είναι το κόμμα των απλών ανθρώπων και το αποδείξαμε την περίοδο της κρίσης και της ακρίβειας με τη βοήθεια που δίναμε με τις διάφορες μορφές ΠΑΣ και τη στήριξη που δώσαμε στις επιχειρήσεις. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Εδώ τι απαντάτε σε αυτό το επιχείρημα? Τι έκαναν τα άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτή την πολιτική.
την αντιλαϊκή, τη βαθιά αντιλαϊκή. Αυτό απαντάμε. Και να σας πω, δεν είναι τυχαίο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρέθηκε τρίτο στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην Α και στη Β Πειραιά. Και ξέρετε καλά ότι η Β Πειραιά είναι εργατογειτονιές στην πλειοψηφία τους. Και δηλαδή πώς να ψηφίσουν αυτοί που δουλεύουν στην Κόσκο, πείτε μου. Όταν η Κόσκο κομμάτι-κομμάτι δόθηκε και από το Πασό και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν οι λιμενεργάτες. Και αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι της Κόσκο, αφορά την αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, αφορά όλο το λιμάνι που είναι πηγή πλούτου, αλλά τον καρπώνεται με κέρδη δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο το κινέζικο μονοπόλιο. Ποιος βγήκε και διεκδίκησε συλλογικές συμβάσεις? Ποιος ήταν δίπλα τους? Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το ΠΑΣΟΚ? Και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως ενάντια τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκτιμάει το ΚΚΕ, εννοώ κύριε Μανολάκου, ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Εμείς δεν διαχωρίζουμε την παλιά και τη νέα σοσιαλδημοκρατία. Εντάξει, τσακώνονται για την πρωτοκαθεδρία. Η σοσιαλδημοκρατία πάντα στα δύσκολα παίζει το βρώμικο ρόλο. Ανέκαθεν αυτό. Ανέκαθεν. Μάλιστα. Και τώρα τον έπαιξε με το τρίτο μνημόνιο και στήριξη σε βασικές στρατηγικές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων ψήφισε. Και το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπετε όμως να σας πω κάτι. Εμείς λέμε καθαρά ότι είναι βάση για να κάνουν κυβέρνηση. Και να μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Μου κάνει εντύπωση και θέλω την εκτίμησή σας. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λιγότερα από ότι το ΠΑΣΟΚ νομοσχέδια της κυβέρνησης. Αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κερδίζει το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε τα μισά νομοσχέδια από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα οποία κατέβασε η κυβέρνηση. Μήπως τελικά ο Έλληνας πολίτης επιθυμεί μια πολιτική κοντά στην αντίληψη του κ. Μητσοτάκη που σου λέει «εγώ είμαι εδώ, προσφέρω ασφάλεια και σταθερότητα»? Εμείς εκτιμάμε ότι συνολικά ο συσχετισμός είναι αρνητικός με όλες τις αποχρώσεις, είτε Νέας Δημοκρατίας, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ. Οι μετακινήσεις που υπάρχουν μεταξύ της σοσιαλδημοκρατίας δεν αλλάζει το συνολικό αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι γι' αυτό τελειώνω ότι το μήνυμα για το ΚΚΕ, μέσα σε αυτό λέω τον αρνητικό συσχετισμό, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, είναι ένα θετικό βήμα. Εμείς εκτιμάμε ότι μπορούν να φτιάξουν η κυβέρνηση, όμως στις 25 του Ιούνιου πάμε σε νέες εκλογές. Δεν είναι επαναληπτικές και αυτό ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Πάμε με ένα νέο εκλογικό σύστημα για τη λαιλασία της εργατικής λαϊκής ψήφου που δεν εγκλωβίστηκε σε αυτά τα διλήμματα, δεν υπέκυψε στην αντιλαϊκή σταθερότητα που λέει η Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε, το δίλημα που πρέπει να διαλέξει είναι ή δίνει συνένεση στη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ή ενισχύει στη μόνη πραγματική αντιπολίτευση. Πάντα από τη σκοπιά υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, δηλαδή ενίσχυση του ΚΚΕ. Κάναμε ένα βήμα, πάμε για τα επόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μανολάκου, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί ένα μήνα μπροστά θα έχουμε αρκετό τρέξιμο, θα τα ξαναπούμε σίγουρα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ, καλή δύναμη, γεια σας.